Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού. Έχουμε πάλι ένα πανέμορφο, όμορφο θέμα το οποίο το έχετε επιλέξει εσείς. Τέσσερις βασιλιάδες μιλάνε για την αγάπη, μιλάνε για εσένα μέσα από ένα φανταστικό ρίξιμο που λέγεται το ρίξιμο του ξύφους. Θα το δείτε, είναι ένα από τα παλιά γενικότερα, όχι και τόσο πολύ διαδεδομένα ρηξίματα, τα οποία έχουν όμως να κάνουν με την αρσενική ενέργεια και με την επικοινωνία τους με την θηλυκή ενέργεια. Οι άντρες αρχίζουν και μιλάνε. Εδώ οι βασιλιάδες εκφράζονται και λένε τα πάντα για την αγάπη τους, πώς αισθάνονται εκείνοι και πώς αισθανόντουσαν σε αυτή τη σχέση, τι ήθελαν κτλ. Θα δείτε, θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο άνοιγμα. Για όσους δεν με γνωρίζουν, το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό και στο κανάλι θα βρεις καταπληκτικά πράγματα. Πολύ όμορφα, γλυκά, περίεργα, παράξενα, διάλεξε μια κάρτα. Θα βρεις πολύ παράξενα ρηξίματα, τσιγκάνικα, αιγυπτιακά κτλ. Θα βρεις αριθμολογικές αναλύσεις, πολύ όμορφες, σχετικά με το δρόμο ζωής, με την ημέρα γέννησης, της Παναγιάς στα μάτια που λένε και φυσικά και πάρα πολλά άλλα. Το site μου, το akastaro.gr, μπορείς να βρεις 5 δωρεάν υπηρεσίες και φυσικά το online μαντίο, το οποίο είναι μοναδικό, ξεχωριστό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο στην Ελλάδα. Λοιπόν, είμαστε και πρωτοπόροι, τι να κάνουμε. Και προχωράμε λοιπόν, να πάμε στο θέμα μας και να πούμε το εξής. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4 διαφορετικά decks. Εδώ είναι ο βασιλιάς φωτιά, μπαστούνι, δηλαδή τα ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης. Εδώ είναι ο βασιλιάς αέρα, το στοιχείο του αέρα, λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με τα ζώδια του αέρα, δηλαδή δίδυμος, υδροχός, ζυγός. Εδώ έχει να κάνει με τα ζώδια της γης, είναι ο βασιλιάς πεντάκτηνο ή δυναρίων, ζώδια γης, όπως είναι εγώκερος, παρθένος, ταύρος και ζώδια του νερού, ο βασιλιάς κούπα. Που εδώ είναι τα ζώδια του νερού, δηλαδή είναι ιχθύς, καρκίνος, σκορπιός. Πώς επιλέγουμε? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε. Ζώδιο ή οροσκόπο. Αν είναι αυτό που σας ελκύει, το άλλο είναι, δηλαδή το ζώδιο που ανήκει ο άνθρωπος ο οποίος σας ενδιαφέρει ή αυτό το οποίο εσείς συντονίζεστε. Μπορείς να ανήκει ο σύντροφός σας, ας πούμε, σε ένα ζώδιο της φωτιάς, αλλά να αισθάνεστε ή να διαισθάνεστε ότι πρέπει να συνδεθείτε με έναν άλλο βασιλιά, ας πούμε, του νερού, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο. Κάποιο νόημα υπάρχει. Οπότε, αφήστε το αισθηκτό σας, αφήστε τη διαίσθησή σας, αφήστε το και επιλέξτε. Θα σας τους φέρω και λίγο κοντά να τους δείτε, διότι είναι πολύ ωραίο. Ωπα, μισό λεπτό, γιατί έχω και τους φωτισμούς εδώ, έχω και το ειδικό στούντιο. Λοιπόν, εδώ πέρα, ο βασιλιάς της φωτιάς. Δυνατός, σίγουρος, εντάξει, οι εικόνες μιλάνε. Μια πανέμορφη άλλη κάρτα. Εδώ είναι ο βασιλιάς του αέρα. Εντάξει. Βασιλιάς ξυφών. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο. Δείτε το. Μιλάνε οι κάρτες και εδώ πέρα, φοβερές. Πανέμορφες κάρτες. Και άλλες πανέμορφες κάρτες εδώ πέρα, λοιπόν. Οι κέλτικες, λοιπόν. Αυτές εδώ πέρα. Ο βασιλιάς κούπα. Λοιπόν, εσείς αποφασίζετε, εγώ θα ξεκινήσω με τη σειρά που είναι, με τη σειρά των στοιχείων, διότι αυτή είναι η σειρά των στοιχείων στο ταρό. Πρώτα η φωτιά, η ενέργεια, μετά είναι ο αέρας, μετά είναι η γη και μετά είναι το νερό. Θα ξεκινήσω με αυτή τη διαδικασία και πάμε να δούμε την όμορφη ανάλυση μας. Θα τα μαζέψω τώρα λοιπόν εδώ, να το δείτε, δεν πειράζει, είναι σαν να είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, σαν να κάνουμε ένα live. Ας το βάλουμε εδώ πέρα, δεν πειράζει, μια χαρά, και εδώ πέρα και να ξεκινήσουμε με αυτές εδώ πέρα τις κάρτες. Το βάζουμε λοιπόν κάτω τον βασιλιά, τον αφήνω εδώ πέρα, για να δούμε τι θα μας πει. Ωραία λοιπόν, εγώ λίγο ανακατεύω, για να ξεκινήσουμε να πάρουμε συνέντευξη, να ρωτήσουμε αυτό το βασιλιά σε θέματα αγάπης γενικά, αλλά και για εσένα, σε σχέση όμως με εσένα, που σε αφορά, και να πει τα μήνυματά του. Θα δείτε, οι ερωτήσεις είναι συγκλονιστικές, δεν είναι τυχαίες. Είναι του συγκεκριμένου ρηξίματος, το ρήξιμο του ξύφους. Πάμε λοιπόν, να επιλέξουμε. Μία κάρτα είναι εκείνος, εδώ. Εκείνος θέλει να πει ότι σε θέματα αγάπης προσπαθούσε να βρει ισορροπίες. Προσπαθούσε να βρει τα πατήματά του.
και κυρίως τα πατήματά του ανάμεσα στον έρωτα και ανάμεσα στο οικονομικό κομμάτι, στο επάγγελμά του, σε αυτά τα οποία ήθελε να πετύχει, στην οικονομική, ας το πούμε, να είναι οικονομικά ευκατάστατος, στην οικονομική άνεση. Πέρασε αυτή η σχέση μέσα από φορτούνες, αλλά αυτό που λέει αυτός ο βασιλιάς με το πρώτο, με το καλημέρα, είναι ότι ξέρεις, προσπαθούσα να εξισορροπήσω. Προσπαθούσα να βρω τα πατήματά μου. Το δεύτερο ερώτημα είναι η σύνδεση γενικά. Ας τα φέρω πιο κάτω εδώ. Η σύνδεση. Η σύνδεση όταν εννοούμε την επικοινωνία με εσένα, σε θέματα αγάπης. Η σύνδεση που αισθανόταν ήταν ο εγκλωβισμός. Εκείνος αισθανόταν εγκλωβισμένος. Εκείνος αισθανόταν, βέβαια, εγκλωβισμένος και εκείνος, και ένιωθε ότι εγκλώβιζε και εσένα, ότι δεν μπορούσε να προσφέρει σε εσένα όλα αυτά τα οποία ήθελε να προσφέρει ή ένιωθε ή μάλλον σκεφτόταν κυρίως. Εδώ το 8 ξυφών σημαίνει ότι μέσα από αυτή τη σύνδεση, μέσα από αυτή τη σχέση, οποιαδήποτε επίπεδο σχέσεων, αλλά κυρίως για την αγάπη, αισθανόταν εγκλωβισμό και δεν μπορούσε να βρει άκρη. Εδώ ο βασιλιάς μιλάει ειλικρινά. Και εδώ αυτό τώρα το οποίο έχουμε είναι ότι εγκλώβιζε και εσένα με τις αποφάσεις του, με αυτά που ένιωθε, με αυτά που σκεφτόταν, με αυτά που ήθελε να πετύχει, εγκλώβιζε και εσένα και ήσασταν και οι δύο σε μία σχέση όπου φαίνεται ότι δεν ήταν ένα μεγάλο αδιέξοδο. Ίσως ήταν και λίγο σαν φυλακή, αν παρατηρήσει αυτή την εικόνα, μιας και είναι και γυναικεία, έχει μια γυναίκα εδώ, πάρα πολύ όμορφα χρώματα, πολύ έντονα ζωηρά, είναι σαν να λέει ότι αισθανόταν ότι δέσμευε και σένα, σε έβαζε σε μια φυλακή. Το καταλάβαινε. Τώρα, άσχετα με ποιο τρόπο αυτό μπορεί να εκφραζόταν. Το επόμενο είναι ποια ήταν όμως η δύναμη της σχέσης. Κάθε σχέση έχει και μια δύναμη, έχει και ένα θετικό. Πάμε να δούμε. Ποια ήταν η δύναμη της σχέσης. Και η δύναμη της σχέσης ήταν η χαρά. Ήταν η χαρά, η ομορφιά της ζωής, ο αισθησιασμός. Φαίνεται ότι υπήρχε ένας πολύ δυνατός ερωτισμός εδώ πέρα, ένας αισθησιακός ερωτισμός, ένας ιδιαίτερος ερωτισμός μεταξύ σας. Αυτή η κάρτα εδώ δηλώνει πέρα από τη χαρά, οι τρεις κούπες σημαίνουν τη χαρά, να βρείτε τη χαρά, την ευτυχία, τη διασκέδαση. Σημαίνει και πολύ έντονη αισθησιακή κατάσταση και πολύ καλή ερωτική επαφή κιόλας. Πολύ ισχυρή ερωτική επαφή. Αυτό ήταν και ένα πολύ καλό κομμάτι. Ένα πολύ όμορφο κομμάτι από τη σχέση την οποία περνάγατε. Ποια ήταν όμως και η αδυναμία. Ποια ήταν η αδυναμία. Η αδυναμία λοιπόν ήταν αυτή εδώ πέρα. Οι ευχές. Προσέξτε, έχει βγει σε μια αδύναμη θέση. Εδώ είναι αδύναμο το χαρτί. Αυτή η κάρτα σημαίνει ολοκλήρωση, σημαίνει ευτυχία, σημαίνει επιτέλους οι ευχές μου ολοκληρώνονται, αλλά έχει βγει σε μια αδύναμη θέση. Είπαμε, είναι το ρίξιμο του ξύφους και έχει τέτοια πράγματα. Για το ξύφος έχει τέτοια πράγματα. Οι ευχές οι οποίες δεν πραγματοποιούνται, αυτά τα οποία μπορεί εκείνος να ήλπιζε ή εσείς και να μην πραγματοποιηθήκανε. Οι ευχές οι οποίες δεν βγήκανε, η διαφορετικότητα. Ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων. Να το βάλω εδώ τώρα κάτω. Και να πούμε, έχουμε 2, 8, 3, 9. Είναι τα νούμερα τα οποία εσάς με κάποιο τρόπο σας αγγίζουν και με κάποιο τρόπο σας ενδιαφέρουν. Όμως υπάρχουν άλλα δύο νούμερα, μάλλον άλλα τρία νούμερα, είναι το 10. Εντάξει. Είναι το 12. Και επίσης είναι, είπαμε 10, 12, 22 και το 4. Αυτά είναι τα νούμερα, διότι μετράμε και τα νούμερα στο ξύφος. Δεν τελειώσαμε, έχει κι άλλο. Αλλά αυτά είναι τα νούμερα. Τι κλικ σας κάνει εσάς σε όλα αυτά. Απλά πρέπει να το αναφέρω, γιατί αυτό είναι το ρίξιμο. Προχωράμε όμως, γιατί αν μπορούσαμε να το κάνουμε τώρα κάπως διαφορετικά, το ξύφος θα πήγαινε έτσι. Πάει έτσι το ξύφος. Ας κάνουμε και το σχηματικό του. Εντάξει. Εδώ είναι το ξύφος, η λαβή. Και προχωράμε τώρα να πάμε στη λάμα, η οποία είναι στα υπόλοιπα. Εδώ βγαίνει η κάρτα της αγάπης. Στον βάλουμε λίγο πιο εκεί. Η κάρτα της αγάπης λοιπόν. Για να δούμε την κάρτα της αγάπης. Η κάρτα της αγάπης ξεκίνησε, ήταν με πολύ πάθος, πολλά υποσχόμενη, με πολλά όμορφα πράγματα. Στοχεύατε και οι δύο στον ουρανό, υπήρχε το πάθος, η ομορφιά. Και εδώ έχουμε ένα αντίστοιχο οκτάρι απελευθερωτικό. Εδώ έχουμε δέσμευση, εδώ έχουμε φυλακή, εδώ έχουμε απελευθέρωση. Όμως δείχνει ότι η κάρτα της αγάπης ήταν μια κατάσταση.
ήταν μια κατάσταση και για τους δύο, η οποία είχε αρκετή ενέργεια, η αγάπη σας είχε αρκετή ενέργεια. Πάμε σε ένα άλλο, σε ένα συγκλονιστικό ερώτημα, η καρμικότητα της σχέσης και ένα μήνυμα. Η σχέση σας λοιπόν εδώ είχε κάποια καρμικότητα, όποια καρμικότητα και να ήταν αυτή, η οποία είναι το 5 πεντάκτηνο, είχε μια μιζέρια, είχε μια θλίψη, είχε μια στεναχώρια, είχε δύσκολες καταστάσεις, είχε στενάχωρες καταστάσεις. Από ό,τι βλέπω εδώ τώρα, αυτή η σχέση περνάει μέσα από σκαμπανεβάσματα, πέρασε μέσα από εξισορροπό, φυλακή, χαρά, όχι όμως και ικανοποίηση των επιθυμιών ή των ευχών ή αυτά που ήθελα από τη σχέση. Είχε πολλά υποσχόμενη διότι υπήρχε και το πάθος εδώ, υπήρχε και η επικοινωνία. Ξαφνικά έχουμε και τη μιζέρια, δηλαδή σκαμπανεβάσματα, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν λέει ότι επειδή είναι της φωτιάς, δεν είχε και πολύ ενέργεια αυτή η σχέση όποτε αυτό χρειαζόταν για να διατηρηθεί. Κρατήστε το αυτό σαν μήνυμα. Ποια ήταν η απόφαση, η δική του η απόφαση του βασιλιά. Έφυγε, έμεινε, γιατί πήρε αυτή την απόφαση, τι ήταν αυτό που τον επηρέασε και φυσικά έχει να κάνει με εσάς. Και βγαίνει πάλι ένα άλλο εννιάρι που έχει να κάνει όμως με τα λεφτά. Προσέξτε, εδώ τώρα είναι πολλές οι εξηγήσεις. Ή μπορεί να βρήκε, να το πούμε έτσι, και κάποια με λεφτά. Sorry που το λέω, αλλά πολλές φορές ένας βασιλιάς και οι βασιλιάδες, αν θυμάστε τα παλιά τα χρόνια, ακόμα και τώρα βέβαια συμβαίνει, προσπαθούσαν να μεγαλώσουν την περιουσία τους ή την οικονομική τους επιρροή. Αυτό γινόταν μέσα από γάμους. Οπότε, σε ένα επίπεδο είναι η ευκαιρία που βρήκε ίσως με κάποια άλλη που μπορεί να θεωρεί ότι εκείνος θα είναι ευτυχισμένος διότι έχει μια οικονομική άνεση, θα τον ταντεύει κιόλας, εντάξει, θα του δίνει και λεφτά και το χατζηλίκι του. Το άλλο όμως, εντάξει, και υπάρχει και μια άλλη εδώ πέρα έννοια, είναι ότι πάει να βρει όχι ακριβώς αυτή τη γυναίκα, αλλά η απόφαση που πήρε είναι ότι πήγε να ψάξει να βρει το οικονομικό κομμάτι, την καριέρα του δηλαδή. Γιατί ξεκινήσαμε με οικονομικό αμέσως και συνεχίζουμε εδώ το πάλι εδώ πέρα που είχε βγει και πεντάκτηνο και εδώ πέρα σημαίνει επίσης πάει να βρει την οικονομική ευτυχία, πάει να πετύχει, πάει να κάνει. Θέλει να πετύχει σαν βασιλιάς, σαν αρσενικό, δίνει προτεραιότητα στο χρήμα και όχι στην αγάπη. Και η επόμενη, η τελευταία κάρτα είναι τι σημαίνει για αυτόν η σχέση. Τι σημαίνει σχέση γενικά και με εσένα, εντάξει, αλλά και γενικά τι σημαίνει σχέση. Όπα, σχέση για αυτόν, προσέξτε, έχει βγει μια κάρτα η οποία είναι ο τροχός της τύχης. Είναι να σου τύχει λαχείο. Γι' αυτόν είναι θέμα τύχης. Γι' αυτόν τον βασιλιά λοιπόν εδώ πέρα, η σχέση και η δική σου, αλλά και οποιαδήποτε σχέση ψάχνει για να... και ο ίδιος, για να μπορέσει και ο ίδιος να αισθανθεί. Α, εδώ δεν μετράμε αριθμούς, απλά να πω αυτό. Οι αριθμοί είναι μόνο εδώ πέρα, εντάξει. Λοιπόν, αλλά για να αισθανθεί και εκείνος όμως κάτι μέσα του, νομίζει ότι όλα είναι θέμα τύχης. Σε ένα επίπεδο είναι, αλλά αυτή η κάρτα δεν είναι μόνο θέμα τύχης. Εδώ είναι αλλαγή μοίρας, η αλλαγή του πεπρωμένου. Για να βρούμε έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλουμε να είμαστε μαζί, να είμαστε μαζί για πάντα, να αισθανόμαστε όλα αυτά που είναι, να αισθανόμαστε, οτιδήποτε και να είναι, πέρα από το συναίσθημα, γιατί ένας άνθρωπος είναι πολλά πράγματα, έτσι, δεν είναι μόνο ένα. Είναι συναίσθημα, σκέψεις, είναι όλα αυτά που μέσα του που νιώθει, είναι αυτά που αισθάνεται, είναι πολλά πράγματα. Εδώ είναι αλλάζω τη μοίρα μου. Θεωρεί λοιπόν αυτός ο βασιλιάς ότι μέσα από αυτή τη σχέση ή μέσα από τη σχέση γενικότερα αλλάζει η μοίρα του, γίνεται τυχερός. Σε ένα επίπεδο θέλει να σας πει, αν δεν είστε μαζί, θέλει να πει λοιπόν ότι μέσα από αυτή τη σχέση έψαχνε να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο η μοίρα του, το πεπρωμένο του, μέσα από εσάς. Και είναι πολύ σωστό αυτό, ξέρετε κάτι. Στους εσωτερικούς κύκλους, ας το πούμε, ένας άντρας έχει έρθει σε αυτή την ενσάρκωση, πέρα από πολλά άλλα πράγματα, να βρει την ψυχή του. Και για να βρει την ψυχή του, αυτό θα γίνει με τη βοήθεια μιας γυναίκας. Τώρα βέβαια εδώ προχωράνε και μπαίνουν πολλά, πολλά πράγματα, πολλά στοιχεία. Δηλαδή
Σας νιώθω, σας καταλαβαίνω, το διαισθάνομαι ότι τα ερωτηματικά ξαφνικά εκτοξεύονται και είναι σαν να λένε, ξέρω εγώ, μα το μοήθησα και με εγκατέλειψε ή σιγά ήρθε σε μένα αλλά τελικά δεν αυτό ή έκανα θυσίες και... Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια, το καταλαβαίνω. Έτσι γίνεται, έτσι είναι όμως οι σχέσεις. Εδώ όμως είναι ένα ρήξιμο αποκαλυπτικό στο οποίο έχει να κάνει εκείνος τι έψαχνε και τι σημαίνει για εκείνον αγάπη, τι σημαίνει για εκείνον σχέση, τι σημαίνει για εκείνον αποφάσεις κτλ. Δείτε το λίγο, δείτε την πορεία των πραγμάτων. Είναι ένα πολύ αποκαλυπτικό άνοιγμα και είναι ίσως για πρώτη φορά που και εκείνος βγάζει τα ισοψύχα του και λέει τις πραγματικές του αλήθειες. Στο τέλος, αυτό το οποίο θέλει να πει είναι ότι στη σχέση ήθελε να δει αλλαγή στη ζωή του, αλλαγή στο πεπρωμένο του, αλλαγή στη μοίρα του. Ό,τι αυτό βέβαια σημαίνει και για τον καθένα. Το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα και να το μαζέψω για να προχωρήσουμε να πάμε στον επόμενο τώρα βασιλιά. Τα μαζεύω λοιπόν εδώ. Ωραίο, πολύ ωραίο ήτανε. Αποκαλυπτικός λοιπόν αυτός ο βασιλιάς της φωτιάς. Τα είπε έξω από τα δόντια. Ίσως μέσα από τα τάρο και όχι μέσα από άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, για να πάμε στον επόμενο βασιλιά. Λοιπόν, επόμενος βασιλιάς είναι ο βασιλιάς ξυφών του αέρα, ζώδια του αέρα λοιπόν ή οροσκόπος. Ή εκτός και αν υπάρχει κάτι, το οποίο, ας το βάλουμε εδώ πέρα στην άκρη, ή κάτι το οποίο εσάς σας κάνει να διαισθάνεστε ότι πρέπει να συντονιστείτε με αυτόν. Η επιλογή είναι είμαι ζώδιο, είμαι οροσκόπο, ό,τι εσάς σας κάνει κλικ, ή η τρίτη επιλογή είναι αυτό που διαισθάνεστε εσείς. Είπαμε λοιπόν αέρας, δίδυμη, υδροχός, ζυγός. Και πάμε πρώτο ερώτημα. Να τον δούμε λοιπόν. Εκείνος, τι έχει να πει, μιλάει τώρα εκείνος. Και εκείνος μιλάει μέσα από μία βασίλισσα. Μία βασίλισσα μπαστούνι. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι εκείνος, συντονίζει να το φέρω εδώ να φαίνεται, συντονίζεται πολύ έντονα με ένα φιλικό στοιχείο, βρήκε τη βασίλισσά του. Μπορεί σε εσάς να είχε βρει το άλλο μισό. Μπορεί σε εσάς να είχε βρει αυτό το οποίο τον συμπληρώνει. Γιατί εδώ είναι μία γυναίκα. Η γυναίκα λοιπόν μπαστούνι, σηματοδοτεί ζώδια της φωτιάς, εντάξει, κρυός, λέων, τοξότης, ή οροσκόπο, αλλά αισθανόταν μέσα από αυτή τη σύνδεση, αισθανόταν και εκείνος μία ολοκλήρωση. Πάμε να δούμε τη σύνδεση όμως. Ποιο είναι η σύνδεση η οποία υπάρχει. Και η σύνδεση η οποία υπάρχει είναι ο ανόητος. Δείτε το. Μια πολύ ιδιαίτερη και όμορφη κάρτα, με αυτήν την συντονίζεται. Νέα πράγματα, σαν να βρήκε το άλλο του μισό, νέα ξεκινήματα σε θέματα σχέσεων, έτσι. Ένιωθε μια σύνδεση η οποία του έδινε ενέργεια και δύναμη. Ένιωθε ή και νιώθει ακόμα ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή τη σύνδεση, γινόταν η ανανέωση. Ένιωθε σαν τρελός. Αυτό είναι πολύ καλό. Φαίνεται ότι ήταν ερωτευμένος, γιατί είναι και μία κάρτα εδώ, ο τρελός, που σημαίνει ότι βγαίνει, καλά, πέρα από τις κλασικές, που δίνει και λίγο την τρέλα του έρωτα, έτσι, και λίγο την ομορφιά του έρωτα. Αυτό είναι πολύ καλό και βγαίνει στη λαβή του σπαθιού. Είπαμε, είναι το ρίξιμο του ξυφιού, του ξύφους, του σπαθιού αν θέλετε, και εδώ είναι η λαβή, είναι η βάση. Λοιπόν, ιδιαίτερο ρίξιμο, είναι αρσενικό. Πάμε. Η δύναμη, ποια είναι η δύναμη της σχέσης. Η δύναμη της σχέσης βγαίνει πάλι εδώ ένας υπότης. Και εσείς αισθανόσασταν ότι ήταν ο βασιλιάς σας, ο υπότης σας. Ήταν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ήρθε να σας κατακτήσει, να πολεμήσει για εσάς. Το πολεμάω για εσένα σημαίνει ότι κάνω τα πάντα για να είμαι μαζί σου. Με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε κόστος, με οποιαδήποτε θυσία. Και αυτός ο υπότης ξυφών είναι αυτός ο οποίος πραγματικά είναι η ενέργεια της δύναμης. Λοιπόν, αυτός ο βασιλιάς ξυφών εδώ πέρα είναι πολύ ξυγημένος. Βέβαια, να πούμε και το εξής, υπάρχει ένα αρνητικό εδώ πέρα. Σημαίνει και υπερβολή εδώ. Σημαίνει ότι λέω και ψέματα. Σημαίνει ότι ακολουθώ και μια άλλη οδό, πιο δόλια, πιο πονηρή, προκειμένου να σε κατακτήσω. Ναι, μεν αισθάνομαι κάποια πράγματα, αλλά θέλω κάποια πράγματα να γίνουν και γρήγορα, γιατί αυτό θέλει και γρήγορα, έτσι. Να σε ρίξω γρήγορα στο κρεβάτι, να μην πάρει τόσο καιρό η γνωριμία μας, έτσι. Να μην το ζαλίσουμε το θέμα, έλα τώρα. Δηλαδή, ένα πιο αρσενικό, πιο μπρουτάλ, ας το πούμε, πιο
ένα πιο brutal στοιχείο που μπορεί να έχει αυτός εδώ. Και για να το πετύχει, χρησιμοποιεί και δόλια μέσα. Για να πάμε τώρα, ας τη βάλω εδώ να κάνουμε το ξύφο σιγά σιγά, στην αδυναμία. Για να πάμε στην αδυναμία. Ποιο είναι το αδύναμο σημείο της σχέσης η οποία υπήρχε και είναι το 8 κυπέλλων. Η αιώνια αναζήτηση που είχε το συγκεκριμένο αρσενικό. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο εκεί έξω καλύτερο για μένα. Απόλυτα ειλικρινές. Σκληρό αλλά και ειλικρινές. Αυτό το ρίξιμο γενικότερα που κάνουμε ισχύει και για τους άντρες. Είναι η δική τους ψυχοσύνθεση και είναι η ταύτισή τους. Δηλαδή εδώ είναι εσείς τα αγόρια, μπορείτε να ταυτιστείτε με αυτά και με κάποια σημεία με τα οποία συμφωνείτε. Εδώ είναι το 8 κυπέλλων που σημαίνει θα ξεκινήσω να πάω να βρω συναισθηματικά πού ολοκληρώνομαι. Είναι η κατάκτησή, σας είπα, αυτός είναι λίγο δόλιος. Σημαίνει ότι θέλει να έχει και άλλες εμπειρίες και με άλλες γυναίκες και άλλες γνωριμίες και άλλες ερωτικές επαφές και με άλλες γυναίκες. Ενώ εδώ ξεκίνησε ότι, okay, εντάξει, όλα υπάρχει ένα δέσιμο κτλ. Κάπου στην πορεία όμως, όλο αυτό έφυγε αυτή η τρέλα, έφυγε αυτή η τρέλα, έφυγε αυτό το πάθος και άρχισε κάτι άλλο να αναζητά. Δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος. Εδώ αυτό το οποίο όμως λέμε, αυτό το οποίο φανερώνει ο ίδιος ο συγκεκριμένος λοιπόν βασιλιάς και το φανερώνει σε εσάς. Είπαμε, εδώ λέγονται αλήθειες, αποκαλύψεις, πραγματικότητες. Πάμε όμως σε κάτι πολύ σημαντικό, είναι η κάρτα της αγάπης σας. Τι σημαίνει αγάπη για αυτόν, τι σημαίνει η κάρτα της αγάπης και έχουμε ένα 8 μπαστούνι. Σημαίνει πάθος, σημαίνει καλή επικοινωνία, σημαίνει μετακίνηση, σημαίνει ταξίδια, σημαίνει μαζί, αλλά σημαίνει όμως και το πάθος του έρωτα. Πάθος λοιπόν. Αναζητά το πάθος. Εδώ είναι η ενέργεια. Ζητάει λοιπόν, προσέξτε πόσο βαθιά πηγαίνουμε, ζητάει αυτός ο βασιλιάς, γιατί έχει βγει εδώ και μια άλλη βασίλισσα μπαστούνι, ζητάει να γεμίσει ενέργεια, να πάρει ενέργεια. Την ενέργεια του πάθους, την ενέργεια του αέναου, του συνεχούς πάθους λοιπόν. Αυτό σημαίνει για αυτόν η αγάπη. Η κάρτα της αγάπης είναι συνέχεια, συνέχεια παθιασμένος. Εντάξει. Τώρα, εδώ υπάρχει μια παγίδα. Σας την λέω να το γνωρίζετε. Μία σχέση δεν μπορεί να συνέχεια σε πάθος. Ένα ηφαίστειο δεν μπορεί να βγάζει συνέχεια λάβα. Εντάξει. Όπως επίσης δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια σε ένα λιμάνι το οποίο θα έχει πάντα ηρεμία και δεν θα έχει θάλασσα ταραχή. Θα υπάρχουν και στιγμές στις οποίες θα υπάρχουν εντάσεις και θα υπάρχουν και ηρεμία και πάνω και κάτω. Αυτό όμως, γιατί το 8 υπάρχει κάτι άλλο, έχει μια παγίδα αυτό το 8, σημαίνει πρόσκαιρο, σημαίνει προσωρινό. Αυτό το πάθος ήρθε η φλόγα, γέμισε, έγινε φωτιά, έγινε πυρκαγιά που λένε, αλλά μετά άρχισε να χάνεται. Γιατί? Γιατί φταίει και εκείνος. Φταίει και εκείνος διότι αναζητούσε το σπαθί του άλλα πράγματα. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με το 0 και έχουμε και να κάνουμε και με το 8. 0 και 8 είναι οι αριθμοί οι οποίοι παίζουν ρόλο στη συγκεκριμένη λαβή που λένε. Το 0 περιλαμβάνει όλους κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα τους αριθμούς. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε την καρμικότητα της σχέσης. Μία πολύ σημαντική κάρτα. Ποια ήταν η καρμικότητά σας. Και η καρμικότητά σας βγαίνει λοιπόν εδώ ότι έχουμε να κάνουμε με το 7 πεντάκτημα. Ο αριθμός 7 είναι καρμικός. Η καρμικότητα λοιπόν της σχέσης με ένα πολύ ιδιαίτερο συγκεκριμένο μήνυμα, με τον πνευματικό ιδιαίτερο ιερό αριθμό 7, ο οποίος συνδυάζει ψυχή και σώμα, είχε να κάνει με την υπομονή. Δηλαδή, η καρμικότητα σημαίνει ότι για να χτιστεί μια σχέση θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Ξέρετε τι έχει συμβεί. Εκείνος, αυτός, έμεινε στο πάθος, αλλά δεν το συνέχισε προ και πέρα. Δεν υπήρχε η πρόοδος που έπρεπε ο ίδιος, μάλλον, να αναδείξει. Γιατί εδώ σημαίνει κάνω υπομονή, χτίζω τη σχέση μου σε ένα πρακτικό επίπεδο, συζητάμε, κάνουμε, τα βρίσκουμε. Βεβαίως είναι και τα επαγγελματικά πάλι εδώ. Η καρμικότητα λοιπόν όμως έχει να κάνει και επίσης και με παλαιότερες, τώρα θα σας το πω ως εξής, αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι, η καρμικότητα συγκεκριμένη έχει να κάνει και με
και με ψυχές οι οποίες ήταν κάπου, κάπως, κάποια, ίσως και 7 γενιές πίσω, 7 αιώνες πίσω με κάποιο τρόπο, μπορεί και το 7 αιώνες, μπορεί και τα... Ναι, είχαν κάπου, όχι 7 αιώνες, συγγνώμη, 7 γενιές πίσω, συγγνώμη, 7 γενιές πίσω, να ήταν πίσω τόσο πολύ στο χρόνο ή και παραπάνω θα έλεγα βέβαια, γιατί κάτι μου κάνει κλικ εδώ, γι' αυτό δυσκολεύομαι λίγο και το λέω. Μπορεί να ήταν πίσω και πολύ περισσότερο, τέλος πάντων, αλλά έχει να κάνει, γνωριζόσασταν από τα παλιά. Και οι ψυχές δώσαν μια υπόσχεση ότι θα ξανασυναντηθούν με κάποιο τρόπο και μέσα στη ροή των πραγμάτων και σε όλη αυτή τη μεταφυσική που λέμε τώρα και τα παράξενα πράγματα, οι ψυχές ξανασυναντήθηκαν στο εδώ και στο τώρα, σε αυτή την εποχή. Και αν τώρα πήραν ή δώσαν οι ψυχές είναι ένα άλλο θέμα, ένα θέμα που το ξέρετε εσείς, αλλά οι ψυχές όμως, λέει εδώ επίσης, χρειάζονται και χρόνο. Δύο ψυχές για να ενωθούν, δεν είναι μόνο το σαρκικό, έτσι, είναι πολλά άλλα πράγματα. Χρειάζονται πολύ χρόνο. Λοιπόν, και βέβαια, εδώ ξέρετε τι σημαίνει, θα σας το πω και αυτό, σας το αποκαλύψω λίγο, ίσως είναι και μια νέα υπόσχεση ότι μπορεί κάπου ξανά αυτές οι ψυχές στο μέλλον να ξανασυναντηθούν, διότι φαίνεται ότι μπορεί δώσανε λίγο. Δηλαδή πήρανε και δώσανε λίγο, όχι όσο χρειαζότανε, και όταν οι ψυχές δεν παίρνουν αυτό που χρειάζεται, τότε δίνουν σε ένα άλλο επίπεδο, πιο πνευματικό, δίνουν υπόσχεση να ξανασυναντηθούν. Ας το αφήσουμε τώρα εδώ λιγάκι, προγνώση και προβληματισμό που λέμε. Ποια ήταν η απόφαση γενικότερα σε όλο αυτό το κομμάτι η οποία πήρε και ήταν πάλι ένα 7. Καρακαρμικό λοιπόν εδώ, είναι το 7 μπαστούνι. Και το 7 μπαστούνι σημαίνει ότι θα πάω να υπερασπιστώ το δικό μου κομμάτι, να υπερασπιστώ αυτά τα πιστεύω μου απέναντι σε δυσκολίες τις οποίες εγώ αντιμετωπίζω, λέει ο βασιλιάς. Ναι, ένας βασιλιάς αντιμετωπίζει και δυσκολίες, έτσι. Λοιπόν, και πάλι έχει να κάνει με ενέργεια εδώ. Του τρώνε η άλλη την ενέργεια. Τρίτα πράγματα, τρίτα πρόσωπα. Δεν συγκεντρώνεται στη βασίλισσα και την έχει αφήσει, κοιτάξτε, έχει αφήσει τη βασίλισσα πίσω στο βασίλειο και έχει πάει να πολεμήσει για πράγματα έξω στη ζωή. Μπορεί να είναι τα επαγγελματικά του, μπορεί να είναι οι φίλοι του, μπορεί να είναι αυτά τα θέλω του, μπορεί να είναι οι επιθυμίες του, έτσι. Για να πολεμήσει για αυτά τα οποία θέλει ο ίδιος. Και στο τέλος, τι σημαίνει σχέση γενικά για εκείνον ή τι σημαίνει η σχέση με εσάς, έχει βγει πάλι ο τροχός της τύχης. Απίστευτο, συγκλονιστικό. Ο τροχός της τύχης, λοιπόν. Μία γυναίκα πιστεύει, είναι, ο ίδιος πιστεύει μέσα του ότι μία γυναίκα είναι η μοίρα του. Και θα έρθει αυτή... Συγγνώμη. Όχι, δεν είναι ο τροχός της τύχης. Ένα λεπτό. Τον πιάσαμε. Λοιπόν, ναι. Δεν είναι ο τροχός της τύχης, γιατί μπερδεύτηκα. Έχει να κάνει με το πηγάδι. Είναι μια από τις ιδιαιτερότητες αυτής της κάρτας, γιατί έχει μια άλλη αποτύπωση εδώ. Είναι ο αριθμός, αν δείτε εδώ, ο 22. Έχει να κάνει με τη γη. Αστρολογικά έχει να κάνει με γη. Το συγκεκριμένο είναι οι ιδέες που ήθελε ο ίδιος, τις ευκαιρίες στη ζωή του προκειμένου να προχωρήσει και να τις εκμεταλλευτεί. Εδώ τώρα το μήνυμα είναι ότι αναζητά, σαν τι σημαίνει σχέση, είναι η ευκαιρία ώστε ο ίδιος να φροντιστεί, να περάσει καλά, να νιώθει καλά και να έχει, είναι σαν να βρουν, πήγαμε στο πηγάδι που λέμε και νερό δεν ήπιαμε, αυτό είναι το νόημα. Ότι τελικά βρήκα αυτό το οποίο αναζητούσα και ήθελα. Είναι το τέλος της αναζήτησης στην όλη του προσπάθεια. Έχει τον αριθμό 22 και σημαίνει και 4 και σημαίνει και χτίζω και σημαίνει και δημιουργώ και σχέσεις και κάποια πράγματα. Αυτός ήταν λοιπόν και ο βασιλιάς του αέρα, αυτά είχε να πει και... Αφορά βέβαια και τους άντρες, όσοι το είδατε, σημαίνει η δική σας η ψυχοσύνδεση, τα δικά σας πράγματα, κρατήστε αυτά τα οποία σας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, και πολύ αποκαλυπτικό θα έλεγα. Πάμε λοιπόν στον επόμενο βασιλιά. Για να συνεχίσουμε, θα πάμε λοιπόν στον βασιλιά της γης. Ένα λεπτό να τα μαζέψω, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με το επόμενο μας deck.
Βασιλιάς λοιπόν της γης, ζώδια γης. Εγώκερη, Ταύρη, Παρθένη στο ζώδιο, ζώδιο ή οροσκόπος και φυσικά εννοείται αν εσείς έχετε επιλέξει και διαισθητικά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει. Ωραία λοιπόν. Λοιπόν, αυτό τώρα που κάνουμε σαν πρώτη ερώτηση είναι το εξής. Εκείνος. Απαντάει εκείνος για θέματα αγάπη. Και βγαίνει φυσικά ένας, βγαίνει ο, όχι ο υπότης, ο ακόλουθος μπαστούνι. Για να δω μισό λεπτάκι. Όχι. Ναι, είναι ο ακόλουθος μπαστούνι, είπα κι εγώ. Λοιπόν, ο ακόλουθος μπαστούνι σημαίνει όλα εκείνα τα πράγματα που ο ίδιος ήθελε να κάνει με μια καινούρια αρχή, με ένα καινούριο ξεκίνημα, με καινούρια πράγματα, που βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, ας πούμε. Είναι το πάθος. Είναι ο ερωτισμός, είναι η σεξουαλικότητα, είναι η ερωτική επαφή, είναι όλα αυτά τα οποία ήθελε εκείνος να πετύχει και φυσικά εδώ τι σημαίνει. Ο ακόλουθος σημαίνει ανανέωση, δηλαδή. Λέει τώρα αυτός ο βασιλιάς, μέσα από τη σχέση εγώ ανανεώνομαι. Μέσα από τη σχέση αναζητώ το πάθος. Μέσα από τη σχέση αναζητώ την ερωτική επαφή. Ποια ήταν η σύνδεση της σχέσης ή τι σύνδεση ζητάει στη σχέση και είναι η ολοκλήρωση όλων του των επιθυμιών. Και καλό και κακό. Κοιτάξτε, αυτή η κάρτα, εγώ έτσι πάντα όπως την ερμηνεύω, είναι ότι είναι ναι, είναι υπέροχη κάρτα, είναι καλή κάρτα, είναι εκπλήρωση των επιθυμιών, αλλά όμως σημαίνει ότι για να εκπληρωθούν οι επιθυμίες είναι ότι δεν πρέπει να κάθεσαι. Εδώ είναι αμυντική στάση, σημαίνει κάθεσαι. Σήκω και πήγαινε να κατακτήσεις τα όνειρά σου. Προσευχή σου, να κάνεις την ευχή σου, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ όμως. Εδώ μου θυμίζει λοιπόν εδώ αυτός ο συγκεκριμένος βασιλιάς είναι κακομαθημένος. Και θέλει, τα θέλει όλα. Και θέλει και τη μοναξιά του και θέλει και την ησυχία του και θέλει και οι ευχές του να πραγματοποιούνται χωρίς εκείνος να κάνει στην ουσία και πάρα πολλά πράγματα. Να τα κάνετε όλα εσείς. Επικίνδυνο και αυτό και περίεργο. Είπαμε, εδώ έχουμε φοβερές αποκαλύψεις. Εντάξει. Και βέβαια εννοείται ότι ναι, βρήκα ας πούμε τη μοίρα μου, γιατί είναι το 9 που σημαίνει ολοκλήρωση, η ψυχή, βρήκα αυτό που ζήταγα από σένα, από αυτή τη σχέση, αλλά κάντα όλα και τώρα. Κάνει και εκείνο, κάνει και τ' άλλο. Ολοκλήρωσε τις επιθυμίες μου. Καταλάβατε πώς πηγαίνει. Ολοκλήρωσε εσύ για μένα τις επιθυμίες μου. Όχι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, ποια ήταν η δύναμη της σχέσης ή η δύναμη που αναζητούσε ο ίδιος ο βασιλιάς αυτή τη σχέση και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι η δύναμη, να βρει δύναμη. Έπαιρνε ή παίρνει ή θέλει να παίρνει δύναμη από αυτή τη σχέση. Και είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι κακό, είναι καλό διότι, εδώ είναι η γυναίκα βέβαια, η οποία σημαίνει ότι σου προσφέρω δύναμη, σου προσφέρω τη δύναμή μου, σε στηρίζω. Είναι το στήριγμα. Αυτό είναι πολύ καλό. Και βέβαια σημαίνει ότι και εσείς ως γυναίκες, για τώρα εσείς που επιλέξατε αυτό το deck, ταυτίζεστε και με αυτό το κομμάτι, βέβαια του κάνετε και όλα τα χατήρια, αλλά του δίνετε και τη δύναμη, του δίνετε και την αισιοδοξία και του δίνετε και έναν άλλο τρόπο σκέψης, γιατί εδώ σημαίνει και ένας άλλος τρόπος σκέψης. Αυτό εδώ πέρα πάνω, που έχει το πνευματικό, το οχταράκι, σαν οχταράκι, τέλο πάντων δεν φαίνεται και πολύ καθαρά, δεν πειράζει, είναι σου δίνω και έναν άλλο τρόπο σκέψης. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Ποια ήταν η αδυναμία, για να φτιάξουμε το σπαθί μας εδώ σχέση. Η αδυναμία του ήταν η. Μάλιστα. Ή πολλά πράγματα. Το ένα είναι, μπορεί να μην ήθελε οικογένεια. Μπορεί να θέλει να αποφύγει την ευθύνη της οικογένειας. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άντρες για να γίνουν πατεράδες. Και είναι σωστό αυτό. Μπορεί να πληγώνει, αλλά αυτό όμως είναι και το σωστό. Είπαμε, κάνουμε το ξύφος και το ξύφος λέει αλήθειες. Σκίζει τον αέρα της αλήθειας. Επίσης, εδώ σημαίνει και μετακινήσεις. Σημαίνει ότι θέλω να πάω να γνωρίσω τον κόσμο. Θέλω να γνωρίσω κάποια άλλα πράγματα και το έχω κάνει με ηρεμία μυαλού. Και αυτό είναι μια δυναμία στη σχέση, είναι οι δικές του οι επιθυμίες που ήθελε τελικά να εκπληρώσει, που εσείς τρέχατε από πίσω να τα κάνετε όλα να βοηθήσετε, αλλά όμως εκείνος ήθελε τελικά κάτι άλλο τη ζωή του, κάτι άλλο έψαχνε, κάτι διαφορετικό. Και εδώ σημαίνει μετακίνηση. Αλλάζω τόπο, πηγαίνω αλλού, αλλάζω στάση, αλλάζω άποψη, αλλάζω σκέψεις. Τώρα, από νούμερα έχουμε το 9, το 6, το οποίο μας κάνει 15 και μας κάνει πάλι 6 και έχουμε και το 8. Λοιπόν,
Οπότε και επίσης όλα, 6 λοιπόν και 8 μας κάνει 14 και μας κάνει πάλι 5. Αυτά είναι τα νούμερα τα οποία μπορεί κάπου σε εσάς να σας φανούν χρήσιμα. Μπορεί να είναι μήνες, μπορεί να είναι ημερομηνίες, μπορεί να είναι γέννηση, μπορεί να είναι ό,τι είναι, ή η μέρα, ή ένα σημαντικό γεγονός το οποίο έγινε για εσάς, η γνωριμία σας, ο χωρισμός σας, οι αλλαγές, πότε άλλα, όλα αυτά. Εντάξει. Πάμε όμως τώρα στην κάρτα της αγάπης. Και τι έχει να πει αυτός ο βασιλιάς για αυτή την κάρτα της αγάπης, και έχει βγει ο μάγος μάλιστα. Ο μάγος σημαίνει εγώ γνωρίζω, σημαίνει εγωισμό, σημαίνει όλα τα ξέρω, σημαίνει άσε μας τώρα ρε παιδάκι, μας ενοχλείς, τι έρχεσαι τώρα εσύ εδώ, σημαίνει εγωκεντρισμός, σημαίνει εγώ θα τα κάνω, σημαίνει ότι άσε με τώρα, άσε με στην ησυχία μου, εγώ αποφασίζω, εγώ θέλω. Αυτή η κατά βέβαια της αγάπης σημαίνει και κάτι άλλο. Σημαίνει ότι έχετε βρει ή βρήκατε κάπου την πνευματικότητά σας, διότι η αγάπη έχει και μια πνευματικότητα, έχει και μια άλλου είδους ενέργεια, και αυτός ο μάγος μπορεί να την προσφέρει, αλλά μπορεί να γίνει και με έναν τρόπο λίγο δύσκολο και πολύ μονόχνοτο. Ή αυτό σημαίνει επίσης, γιατί ο μάγος, είπαμε, είναι και κακός μάγος, και είπαμε ζούμε και στο 2021 τώρα, όπου αρνητική δόνηση είναι το ένα, αυτός τότε γίνεται δόλιος και είναι για να σας κοροϊδέψει. Ό,τι σημαίνει να σας εκμεταλλευτεί. Ο μάγος πάντα, ναι μεν είναι και καλός, αλλά έχει όμως και μέσα και πονηράδα μεγάλη. Είναι ο trickster που λένε, είναι αυτός που κάνει tricks προκειμένου να ξεγελάσει τον ενδιαφερόμενο για να πετύχει τελικά το σκοπό του. Είναι και πολύ χειριστικός. Αυτός εδώ πέρα ο βασιλιάς, τι να κάνουμε, βγαίνουν και τα λατώματα, γίνεται και πολύ χειριστικός. Και επίσης γίνεται και πολύ δύσκολος εσείς να τον ελέγξετε ή να τον κάμψετε. Να καμφθεί δηλαδή η αντίστασή του. Γι' αυτόν λοιπόν η κάρτα της αγάπης εδώ σημαίνει ότι πρέπει να είναι κάπου σε ισορροπία και όλα τα πράγματα. Δηλαδή και το συναίσθημα και τα οικονομικά και οι σκέψεις, έτσι, και το, ναι, τα είπα όλα και τα λοιπά. Οπότε πρέπει να είναι σε μια ισορροπία. Κάπου όλα αυτά να κάπου με κάποιο τρόπο να ισορροπούν και να καταλαβαίνουμε και να έχουμε τη γνώση τι συμβαίνει στη σχέση μας. Πολύ βαθύ. Τι συμβαίνει στη σχέση μας. Είναι πρακτικός. Αυτός ο βασιλιάς, είπαμε, είναι πρακτικός. Σκέφτεται πολύ πρακτικά τα πράγματα και φαίνεται εδώ πέρα από όλο το στήσιμο. Πάμε τώρα. Ποια είναι η καρμικότητα της σχέσης. Πολύ σημαντικό και αυτό. Η καρμικότητα της σχέσης έχει να κάνει πάλι με μια γυναίκα η οποία έχει να κάνει με την οικογένεια, με τη χαρά, με τα νέα πράγματα, με την ανανέωση. Είναι πολύ όμορφη κάρτα και μπορεί, ναι, να σημαίνει θέλω να κάνω και οικογένεια. Ή μπορεί να το σκεφτότανε. Ή μπορεί να είστε και μαζί. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε και χώρια, σημαίνει και ότι μπορεί να έχετε κάνει και οικογένεια, να είστε και μαζί ή τελικά να προχωρήσατε στη σχέση. Αλλά εδώ η αυτοκράτηρα όμως σημαίνει επίσης ότι, προσέξτε, αυτή η κάρτα, η γυναικεία η φιγούρα, όπως και αυτή εδώ πέρα, είναι πιο ισχυρές από του βασιλιά. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θέλει γυναίκα πιο ισχυρή ενεργειακά από αυτόν. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πολλά πράγματα. Για να έχετε εσείς τη δύναμη να του κάνετε τις χάρες. Για να τον μαγειρεύετε. Για να τον πλένετε. Για να τον κάνετε. Για εκείνο, για να τον έχετε βασιλιά πασά, ας το πούμε. Και εκείνος να κάθεται στο θρόνο και να πει «Α, είμαι μια χαρά». Και φυσικά να σας κάνει και ένα παιδί, το οποίο θα μεγαλώσετε εσείς. Και αυτός με τη λιγότερη προσπάθεια. Αλλά όμως αυτά είναι που βγαίνουν, έτσι. Και η καρμικότητα σημαίνει ότι φυσικά είναι και καρμική σχέση, διότι έχει να κάνει με την Αφροδίτη πίσω, έχει να κάνει με τη γνωριμία, έχει να κάνει με τις σχέσεις. Βεβαιότατα. Πολύ μέσα. Πάμε να δούμε τώρα την απόφαση. Ποιες είναι οι αποφάσεις του γενικότερα με τις σχέσεις και είναι σε δίλημα βέβαια. Δεν θα βγαίνει δίλημα. Πού πάω, τι κάνω, πού με πάει η σχέση, τι γίνεται, δεν βλέπω καθαρά. Τι απόφαση να πάρω, τι γίνεται. Και προσπαθεί να πάρει, προσέξτε, προσπαθεί να πάρει μία απόφαση λογική. Με το ένστικτο, γιατί πίσω το νερό το πολύ σημαίνει ένστικτο και το φεγγάρι πάνω σημαίνει ένστικτο και συναισθήματα. Ένας πρακτικός άνθρωπος προσπαθεί να πάρει απόφαση με τη λογική τη στιγμή που το ένστικτο τον πολεμάει. Σε όλα αυτά τα οποία του συμβαίνουν.
Εντάξει. Βέβαια, εδώ δεν σημαίνει μόνο εγκυμοσύνη, σημαίνει και θηλυκότητα. Πράγμα που σημαίνει ότι θέλει τη γυναίκα του θηλυκό. Τη θέλει να είναι γοητευτική, όμορφη. Έτσι. Και να έχει δύναμη. Ξέρετε, η ομορφιά μιας γυναίκας γενικότερα. Βλέπουμε κάποιες γυναίκες οι οποίες είναι αυτό που λέμε θεές, αυτό πανέμορφες. Είναι ένα είδος δύναμης. Το γεγονός ότι συγκεντρώνει βλέμματα σημαίνει επίσης ότι κλέβω και. Όχι κλέβω, εντάξει, τέλος πάντων. Λαμβάνω ενέργεια, παίρνω ενέργεια. Και φυσικά εννοώ, έχω μετά αυτοπεποίθηση, έτσι, έχω δύναμη, είμαι όμορφη, αυτά με κοιτάνε. Είναι. Έτσι είναι οι άνθρωποι όμως, τι να κάνουμε. Και ο ίδιος βέβαια βρίσκεται σε μεγάλο δίλημα. Εδώ οι αποφάσεις του γενικά είναι σε μεγάλο δίλημα. Και σε μεγάλο έτσι σε μπλέξιμο, ας το πούμε, μέσα του, στο τι να πάει με αυτή τη σχέση, τι να κάνει, τι να αποφασίσει, πού να βρεθεί. Και τελικά πάμε στην τελευταία κάρτα. Τι σημαίνει σχέση για αυτόν, τι σημαίνει σχέση. Και σημαίνει λοιπόν να φτάσει σε μία γυναίκα η οποία θα είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε, αυτό το οποίο θέλει ο ίδιος έτσι, που λέει ας το πούμε, που να τα έχει όλα. Θέλει μία γυναίκα που να του παρέχει τα πάντα. Φλογερή. Φλογερή, έτσι. Βασίλισσα. Δεν είναι η βασίλισσα μπαστούνι, βασίλισσα φωτιά. Να είναι με φωτιά, με έστικτο, με διέστηση, να τον προστατεύει. Κοιτάξτε να δείτε εδώ. Τι έχει βγει. Να απαρτίζεται από μία γυναίκα που να είναι δυνατή και να είναι και γαλήνια. Από μία γυναίκα η οποία είναι αισθησιακή, πανέμορφη, αλλά και με αυτοπεποίθηση και να του τα δίνει όλα βεβαίως, έτσι, γιατί μία αυτοκράτηρα εδώ και να τον οδηγεί και να τον καθοδηγεί και μία γυναίκα φωτιά επίσης. Ένστικτο, διέστηση, δύναμη, αποφάσεις, ενέργεια, στήριγμα, τα ζητάει όλα από μία γυναίκα. Και εδώ είναι το σημείο κλειδί. Θα μπορούσατε εσείς να τα δώσετε όλα όλα αυτά που ζητάει, γιατί ζητάει υπερβολικά πράγματα. Ζητάει πολλά πράγματα. Και εκείνος, αν παρατηρήσετε, δεν δίνει πολλά. Δείτε το αυτό γενικότερα. Σαν μια έννοια. Πολύ αποκαλυπτικό, είδατε πόσο βαθιά πήγαμε και πόσο αποκαλυπτικό και πόσο όμορφο είναι αυτό το ρίξιμο. Ρίξιμο του ξύφους. Αποκαλυπτικό για την αρσενική ενέργεια και για τις σχέσεις και γενικότερα μηνύματα για εσένα τα οποία σε ενδιαφέρουν. Κράτα ό,τι σου κάνει από αυτά τα οποία έχουμε πει. Ωραία λοιπόν να τα μαζέψω. Πανέμορφες κάρτες. Πανέμορφες κάρτες, έτσι. Μιλάνε δηλαδή. Και για να πάμε στον επόμενο τώρα βασιλιά. Να τον ετοιμάσουμε. Ωραία λοιπόν. Τον ευχαριστούμε. Βασιλιά Σκούπα έρχεται. Βασιλιά Σκούπα λοιπόν. Νάτος. Βασιλιά Σκούπα. Μια από τις πανέμορφες κάρτες. Πολύ όμορφη αποτύπωση. Κέλτικη. Λοιπόν. Να τα αφήσουμε εδώ πέρα. Τον αφήσουμε εδώ πέρα. Προκειμένου. Να φτιάξω λίγο το φωτισμό, επιτρέψτε μου λίγο. Ωραία, γιατί τα έχουμε όλα εδώ πέρα. Μιλάμε, εντάξει, αυτοματισμοί και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν, στούντιο ολόκληρο. Όχι, είναι λίγο έντονο. Εδώ. Έτσι, για να τον φωτίσουμε αυτόν τον βασιλιά. Ας τον βάλουμε εδώ πέρα λιγάκι. Λοιπόν, βασιλιά σκούπα. Ρίξιμο ξύφους ή σπαθιού. Και πάμε να δούμε τι μηνύματα έχει να πει για εσάς. Ένα μήνυμα. Εκείνος. Ξεκινάμε λοιπόν με το 7 μπαστούνι, καρμική κάρτα, έτσι, και το 7 μπαστούνι είναι πολεμάω εναντίον όλων. Πολεμάω εναντίον πραγμάτων, περασπίζω τον εαυτό μου, αλλά όμως σημαίνει ότι οι ψυχές σας έμελε να συναντηθούν. Έμελε να υπάρχει η συνάντηση σε επίπεδο ψυχών, διότι το 7 ένας πνευματικός ιερός αριθμός μπορεί να σημαίνει και 7 γενιές πίσω. Τι είναι αυτό τώρα, αφήστε το. Οι ψυχές σας, ίσως στο παρελθόν, σε πολλά, 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 πολλά χρόνια πίσω, κάπου συναντήθηκαν και είπανε ωραία και ωραία έμεινε κάτι αποθυμένο και λέει τώρα οι ψυχές να ξαναβρεθούμε στο εδώ και στο τώρα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο βασιλιάς αυτός, γιατί είναι και πολύ πνευματικός, κοιτάξτε, έχει και πολύ διαίσθηση αυτός ο βασιλιάς, αντιλαμβάνεται λοιπόν και καταλαβαίνει και λέει λοιπόν ότι, κοίταξε να δεις, ναι, επειδή έχει διαίσθηση, ναι, όντως έτσι είναι. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Ποια είναι η σύνδεσή σας? Με ποιο τρόπο συνδέεστε εσείς? Και η σύνδεσή σας είναι πάλι με ένα εφτάρι, ο κάρα καρμικό. Εφτά κούπα. Είναι κάρα καρμικό. Οι ψυχές σας λοιπόν δεν είναι μόνο, μπορεί να πηγαίνουν και χιλιάδες χρόνια πίσω. Όποιος το πιστεύει, εν πάση περιπτώσει εγώ οφείλω να το πω,
Οφείλω να το ομολογήσω, οφείλω να το πω. Δεν είναι τυχαίο που επίσης επέλεξα τη συγκεκριμένη κάρτα των Κέλτων, η οποία, την Κέλτικη Ταρό, η οποία είναι και πολύ έτσι πνευματική και πιστεύει στην ενσάρκωση και μετενσάρκωση και στις ψυχές και στα προηγούμενα. Δεν σημαίνει, προσέξτε, η ψυχή, όταν λέμε η ψυχή, σημαίνει ότι πάντα ψάχνει να βρει ένα σώμα, αλλά βρίσκει πάντα το κατάλληλο σώμα, το οποίο και το σώμα φέρνει ίσως σημάδια για το παρελθόν. Το αφήνω εδώ, δεν το προχωράω περισσότερο, διότι θα το χάσουμε, θα χαθούμε, αλλά ας το πούμε όμως ότι είναι καρμικές. Δύο καρμικές κάρτες, 7 και 7, δύο εφτάρια σημαίνει καρμική σχέση. Και η σύνδεση είναι καθαρά καρμική. Τελείωσε. Το πάμε έτσι. Η δύναμη. Ποια είναι η δύναμη που παίρνει μέσα από αυτή τη σχέση και θέλει να σας πει. Και είναι ο ερημίτης. Ο ερημίτης είναι η αναζήτηση της ψυχής. Βέβαια, χρειάζεται και να περάσει και κάποιο χρόνο μοναξιάς. Χρειάζεται και το δικό του χρόνο. Αυτός ο βασιλιάς είναι και απομονωμένος, γι' αυτό είναι και κρυμμένος εδώ λίγο και στο μέσα εδώ που είναι, αλλά θέλει να περάσει και το δικό του χρόνο. Εντάξει, να περάσει και να αναζητήσει την ψυχή, να αναζητήσει όλο αυτό το κομμάτι που ψάχνει η ψυχή του. Δεν είναι τυχαίο, φωτίζει εδώ τις ψυχές, φωτίζει την καρμικότητα. Άρα γι' αυτόν σημαίνει δύναμη μέσα από την καρμικότητα, μέσα από αυτή τη γνωριμία, χωρίς βέβαια και οι άνθρωποι να μπορούν να το εξηγήσουν καμιά φορά. Είναι αυτό που λένε αδελφοί ψυχή, σε συνάντησα, γιατί εδώ είναι αδελφές ψυχές, 7 και 7. Σε συνάντησα ή και δίδυμες φλόγες. Σε συνάντησα, σε είδα, νιώθω σαν να σε ξέρω από παλιά κτλ, κτλ. Πράγματα που δεν μπορεί να τα εξηγήσει το μυαλό. Η αδυναμία της σχέσης, γιατί δεν βγαίνουν εδώ πέρα τώρα, η αδυναμία της σχέσης είναι μια άλλη καρμική κάρτα που είναι ο κρεμασμένος. Ρίζες. Αυτές οι ρίζες, τις βλέπετε, τι σας είπα προηγουμένως για παλιά χρόνια πίσω, είναι, εδώ είναι οι ρίζες οικογενειακές του καθενός. Η ρίζα του άντρα και η ρίζα της γυναίκας ή του οικογενειακού μας συστήματος που γεννηθήκαμε από αυτό και μας κρατάει. Αλλά οι ρίζες όμως σημαίνει ότι κάπου με κάποιος κάποιο τρόπο είχατε ξανασυναντηθεί και αυτή η σχέση, επειδή είναι αδυναμία, σημαίνει ότι δεν μπορούσατε να διαχειριστείτε όλη αυτή την ενέργεια και όλη αυτή την πληροφορία η οποία υπάρχει. Εντάξει. Και τι σημαίνει η πληροφορία, σημαίνει όλη αυτή η ενέργεια. Το γνωρίζω, καρμικότητα σχέσης, τι συμβαίνει, τι γίνεται μεταξύ μας. Εντάξει. Και εδώ τώρα έχουμε νούμερα, έχουμε το 9, έχουμε το 12, έχουμε τα 2 εφτάρια, 14 μας κάνει 5, αυτό μας κάνει 12, μας κάνει 3, μας κάνει 8, 8 επίσης και 9 μας κάνει 17, 17 μας κάνει πάλι 8, εντάξει, νούμερα τα οποία μπορεί να είναι κάποιες ημερομηνίες, κάποια σημάδια για εσάς τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Απλά έχετε το υπόψη σας. Πάμε στο επόμενο. Η κάρτα της αγάπης. Ιεραστές. Μπορεί να μπήκατε σε μια διαδικασία να επιλέξετε με ποιον τελικά σύντροφο θα είστε. Μπορεί να σημαίνει ότι ήσασταν παντρεμένοι και οι δύο, χωρίσατε, ή μπορεί να είσαστε σε ένα τρίτο πρόσωπο, αποφασίσατε, κάνετε, ή άλλη σχέση, ήσασταν και δύο σε άλλη σχέση, δεν είναι μόνο γάμος, το ένα, το άλλο. Αλλά όμως ήταν τελικά η απόφαση που πήρε εδώ. Να μείνει τελικά με αυτήν εδώ πέρα, γιατί έχει γυρίσει τελικά την πλάτη του, που σημαίνει ότι απορρίπτω αυτή και έρχομαι με αυτή. Πηγαίνω, επιλέγω να το πω έτσι μέσα μου με αυτή, διότι φοράει και το λευκό. Το λευκό συμβολίζει την ψυχή. Η επιλογή του, αυτού του βασιλιά, ήτανε επιλογή ψυχής. Εντάξει, δεν λέω κάτι παραπάνω, το καταλαβαίνετε, είναι πολύ δυνατό, είναι πολύ ξεκάθαρο και πολύ όμορφο. Ποια ήταν η καρμικότητα της σχέσης? Η καρμικότητα της σχέσης, έχει βγει μία αυτοκράτηρα. Καρμική κάρτα και αυτή. Είναι η θηλυκότητα. Είναι ο μαγνητισμός. Είναι ότι αισθανόταν για εσάς πάρα πολύ μεγάλη έλξη. Να ξεκαθαρίσω κάτι τώρα επ' ευκαιρίας. Όταν λέμε καρμικότητα, όταν λέμε δίδυμες φλόγες, όταν λέμε καρμικές σχέσεις, δεν σημαίνει ότι σώνει ντε και καλά, θα είστε πάντα μαζί και ότι όλα τα πράγματα θα πηγαίνουν με τον καλύτερο τρόπο. Εντάξει. Η αυτοκράτηρα, η καρμικότητα, η Αφροδίτη από πίσω, οι σχέσεις, η επιλογή, παιδί, οικογένεια, μαζί, σχέσεις, όλο αυτό έρχεται να πλαισιωθεί, είναι πολύ δυνατό εδώ και αυτός ο συγκεκριμένος βασιλιάς ακούει λοιπόν τα συναισθήματά του. Να προχωρήσουμε.
Να πάμε στο επόμενο. Η απόφαση του βασιλιά. Η απόφαση του βασιλιά ήταν τελικά ότι και εκείνος ήθελε να μάθει και να δει για αυτή τη σχέση μέσα από ένα άλλο πρίσμα και έπρεπε να πάρει κάποιες αποφάσεις στη ζωή του. Εδώ σημαίνει και μια ανοριμότητα. Έρχεται εδώ δηλαδή, παρόλο που είναι πολύ δυνατό, σημαίνει ότι αυτός ο βασιλιάς σημαίνει ότι μπορεί να είναι και λίγο ανώριμος. Και συναισθηματικά, αλλά και σε επίπεδο σκέψεων. Αυτός ο ακόλουθος ξυφών σημαίνει ότι είμαι και λίγο παιδί, ότι παίζω, ότι κάνω, ότι ναι, τη σχέση τη βλέπω, προσέξτε, τη σχέση τη βλέπω και λίγο πιο ελαφρά, όχι με την ευθύνη που θα έπρεπε να δείξω, όχι μέχρι το επίπεδο που θα έπρεπε εγώ να δώσω και έχω και μια παιδικότητα η οποία καλή είναι καμιά φορά, αλλά δεν μπορεί να στηρίξει γάμο, σχέσεις, παιδί και επίσης δεν μπορεί να στηρίξει και το καρμικό κομμάτι. Διότι κάποιος να το στηρίξει καρμικά πρέπει να είναι πολύ όριμος σε πολλά επίπεδα. Αυτό λοιπόν είναι και η απόφαση του βασιλιά εδώ που λέει ότι λέει ναι, σε κάποια πράγματα είμαι ανώριμος, είμαι ανεύθυνος, θέλω να μάθω αλλά το κάνω πολλές φορές με το δύσκολο τρόπο και πολλές φορές απομονώνομαι κιόλας διότι δεν μπορώ να διαχειριστώ την όλη αυτή κατάσταση και με σένα. Διότι εσείς, πάλι εσείς, οι γυναίκες σε όλα τα ρηξίματα που κάνουμε τους βασιλιάδες, βγήκανε ότι ενεργειακά είστε πιο όριμες, πιο κατασταλαγμένες από τους βασιλιάδες. Και είναι μια πραγματικότητα η οποία βγαίνει. Και το επόμενο είναι τι σημαίνει σχέση γι' αυτόν. Όπα. Σημαίνει να είναι τα πράγματα ίσα. Να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Είναι εδώ η δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει ότι καρμικό και αυτό, δηλαδή σε εσάς εδώ βγήκε κάρα καρμικό. Εδώ σημαίνει κρατάω ισορροπίες, είναι το αίτιο και το αιτιατό, προσέχω τη συμπεριφορά μου, τις πράξεις μου, πώς φέρομαι, διότι όλα έχουν ένα αντίκτυπο, όλα κατά κάποιο τρόπο γυρνάνε πίσω. Και είναι εδώ το 11, ο αριθμός 11. Η πύλη, η ισορροπία, η ψυχή πάλι που έρχεται να τα εξισορροπήσει, να τα βρει πολύ δυνατές ενέργειες. Και με τέτοιες δυνατές ενέργειες, ξέρετε οι άνθρωποι, κάποιος θα μου πείτε πού να τα ξέρει όλα τώρα, αλλά γιατί μεν με είναι καρμικά και χωρίζει να προχωράμε περισσότερο. Ναι, έτσι είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άγνοια και δεν γνωρίζουν και είναι normal αυτό και είναι φυσιολογικό, δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Πάλι βγήκε μια γυναίκα εδώ. Η δικαιοσύνη δείχνει μια γυναίκα, έτσι. Δείχνει λοιπόν το θηλυκό στοιχείο σε αυτό το ρίξιμο ότι είναι πάρα πολύ έντονο, πολύ ισχυρό ενεργειακά και ότι κυρίως ό,τι προσπάθειες γινόντουσαν, γινόντουσαν κυρίως από εσάς. Αυτό λοιπόν ήταν λοιπόν και το ρίξιμο που κάναμε για τον βασιλιά και του νερού. Ολοκληρώσαμε ένα λεπτάκι και ας κλείσω εδώ με αυτή την όμορφη, ας αφήσω εδώ πέρα με αυτή την όμορφη εικόνα. Αν είσαι καινούριος λοιπόν και βλέπεις το βιντεάκι μου, θα χαρώ πάρα πολύ να έρθεις στο κανάλι μου, να κάνουμε μεγάλη παρέα, να γίνουμε πολλοί, να γίνουμε πολλές που λένε, πάντα και το καμπανάκι, κάνε το subscribe, κάνε και like, θα χαρώ πολύ, κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα και να σας ευχαριστήσω όλους λοιπόν που ήσασταν εδώ μαζί μου. Σύντομα θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε κάτι όμορφο, καινούριο και συγκλονιστικό. Μέχρι τότε να είστε καλά. Σας χαιρετώ, τα φιλιά μου.